Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα μετά από καιρό θα κάνουμε και πάλι μία συνταγή. Μία συνταγή για ένα γλυκό που αγαπάω πάρα πολύ. Την προηγούμενη φορά μοιράστηκα μαζί σας τη συνταγή μου για το απλό το cheesecake. Ένα cheesecake που δεν θέλει ψήσιμο και είναι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ γρήγορο να γίνει. Και σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας επίσης ένα cheesecake, αυτή τη φορά με μπισκοτάκια Oreo. Αν είστε λάτρεις κι εσείς των μπισκότων αυτών, θα σας αρέσει πάρα πολύ η συνταγή. Είναι σίγουρα πιο γλυκό από το κλασικό cheesecake, αλλά πιστέψτε με, είναι και περισσότερο απολαυστικό και είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Πάρα πολύ εύκολο να γίνει, χρειάζεστε ελάχιστα υλικά και είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια υλικά θα χρειαστούμε πριν ξεκινήσουμε την εκτέλεση της συνταγής μας. Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι τα εξής: 50 μπισκότα Oreo, 1 τέταρτο της κούπας βούτυρο λιωμένο, ανάλατο, 750 γραμμάρια cream cheese, μισή κούπα ζάχαρη, μία βανίλια, 2-3 σκούπες σαντιγί και προαιρετικά ένα κουτάκι μίνι μπισκότα Oreo για τη διακόσμηση του γλυκού. Κρατάμε στην άκρη γύρω στα 10 με 15 μπισκότα για να τα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια και τα υπόλοιπα τα βάζουμε σταδιακά στο μούλτι και τα τρίβουμε. Βάζουμε το τριμμένο μπισκότο σε ένα μπολ και ρίχνουμε από πάνω το λιωμένο βούτυρο. Ανακατεύουμε καλά ώστε να πάει το βούτυρο σε όλα τα μπισκότα μας και μετά στρώνουμε το μείγμα σε ένα ταψάκι. Με ένα κουτάλι φροντίζουμε ώστε όλες οι πλευρές να έχουν περίπου το ίδιο πάχος και η βάση μας να είναι όσο πιο επίπεδη και σφιχτή γίνεται, ώστε μετά να αφαιρείται το γλυκό από το ταψί με ευκολία. Βάζουμε το ταψί στο ψυγείο για να παγώσει η βάση και ξεκινάμε να φτιάχνουμε τη σαντιγή. Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το τυρί κρέμα, τη ζάχαρη και τη βανίλια και τα χτυπάμε για μερικά λεπτά με το μίξερ μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα. Όταν το μείγμα μας είναι έτοιμο, ξεκινάμε σιγά σιγά να προσθέτουμε τη σαντιγή μας και ανακατεύουμε απαλά. Στη συνέχεια, σπάμε τα μπισκοτάκια που έχουμε κρατήσει στην άκρη με το χέρι και τα ρίχνουμε μέσα στο μείγμα μας. Ανακατεύουμε απαλά ώστε τα μπισκότα να πάνε σε όλη την κρέμα. Ρίχνουμε την κρέμα πάνω από τη βάση του γλυκού, απλώνοντας την απαλά και φροντίζοντας να έχει το ίδιο πάχος σε όλες τις πλευρές. Βάζουμε το γλυκό μας στο ψυγείο για τουλάχιστον 4 ώρες ή ώσπου να παγώσει καλά. Όταν είναι έτοιμο, μπορούμε προαιρετικά να το διακοσμήσουμε όπως εμείς θέλουμε. Εμένα μου αρέσει να βάζω από πάνω μίνι μπισκοτάκια Oreo, οπότε αυτή είναι η προσωπική μου πρόταση σερβιρίσματος. Καλή σας απόλαυση! Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε η συνταγή. Θα χαρώ πολύ να την δοκιμάσετε και να μου αφήσετε στα σχόλια την άποψή σας για το πώς σας φάνηκε. Εννοείται ότι αν θέλετε να αφαιρέσετε ή να τροποποιήσετε ελαφρώς τη συνταγή, μπορείτε να το κάνετε ελεύθερα.
Αυτή είναι απλά μια βάση της συνταγής του Oreo Cheesecake και χαίρομαι σήμερα που τη μοιράστηκα μαζί σας, γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς την περιμένατε πώς και πώς, καθώς την είχα αναφέρει σε παλιότερα βιντεάκια μου. Θα σας αφήσω από κάτω και τη συνταγή για το κλασικό cheesecake, σε περίπτωση που δεν την έχετε δει και θέλετε να τη δοκιμάσετε, αλλά θα βρείτε και όλη την playlist με τις συνταγές και τα What I Eat in a Day βιντεάκια στο link κάτω στο κουτί πληροφοριών. Θα χαρώ πολύ να κάνετε ένα like σε αυτόν σας άρεσε και μια εγγραφή στο κανάλι μου αν δεν είστε ήδη συνδρομητής. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη με νέο εβδομαδιαίο vlog. Μέχρι τότε να είστε καλά, φιλάκια πολλά από μένα. Γεια σας!